Η Λάρισα είναι μια πόλη με μεγάλη αθλητική παράδοση, μια πόλη μεγάλων αθλητών και ιστορικών σωματείων. Σε όλα σχεδόν τα σπορ, δικαιωματικά λοιπόν, βρίσκεται στις πρώτες επιλογές της πολιτείας, των ομοσπονδιών, των αθλητικών φορέων και οργανισμών για μεγάλα αθλητικά γεγονότα και διοργανώσεις. Η πόλη μας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς αγωνιστικής ποδηλασίας, με τη συμμετοχή και του Δήμου μας στην Παγκόσμια Συμβέλεια Διοργάνωση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, ΔΕΗ 2024. Η Λάρισα συμμετέχει στη διαδρομή του δεύτερου ποδηλατικού ΕΤΑΠ μεθαύριο, 5η 16 Μαΐου. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια υψηλού επίπεδου διοργάνωση με 120 ποδηλάτες και 18 επαγγελματικές ομάδες, με τις εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Κύπρου να είναι μεταξύ των συμμετοχών. Το πελωτόν, ερχόμενο από Τύρναβο, διέρχεται από τη Γιάννουλη έως τον κυκλικό κόμβο Λαμπράκη και Σανδράκη, στη συνέχεια ως τον κόμβο της ΔΕΙΑΡ και στον κόμβο στην οδό Ιωαννίνων, όπου και θα περάσουν στον περιφερειακό. Αποκορύφωμα της διαδρομής εδώ στη Λάρισα θα είναι το σπριντ που θα διεξαχθεί στο ύψος του Μεζούρλου, κοντά στη διαστάθμιση του περιφερειακού με την οδό Υγείας, οπότε και οι αθλητές θα εδίνουν τις προσπάθειές τους για απόκτηση βαθμών στις κατηγορίες κατάταξης. Ο Δήμος Λαρισαίων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Cycling Greece, που αποτελεί το σχήμα υπό την εποπτεία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού που έχει αναλάβει τη διοργάνωση του αγώνα. Έχουμε σχεδιάσει ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή και των συμπολιτών μας, μικρών και μεγάλων, στην αθλητική κουλτούρα αλλά και την κουλτούρα της καθημερινής άσκησης. Άλλωστε, η Λάρισα είναι μια πόλη που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση του ποδηλάτου στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας. Ο Αντιδήμαρχος Άρτησης κ. Ηρακλής Γεωργιώκας θα αναφερθεί αναλυτικά στο πρόγραμμα και τις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται, όπως και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι, ο κ. Γατσάκης και ο κ. Λαπούλης. Ενώ ο κ. Χαρακόπουλος θα πει τα θέματα που άπτονται της ελληνικής αστυνομίας. Το πέρασμα των αθλητών αναμένεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ οι παράλληλες δράσεις μας ξεκινούν από τις 2 το μεσημέρι. Εάν για τη Δημοτική Αρχή όλες οι μεγάλες οργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα είναι ευκαιρία να αναδείξει το Δήμο και την πόλη, για τις Λαρισαίες και τους Λαρισαίους είναι μία ακόμη ευκαιρία να δείξουν τη μεγάλη μας αγάπη για τον αθλητισμό. Είναι χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανή αυτή τη σχέση της πόλης με τον αθλητισμό, να την αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες που έχουν ανάγκη οι αθλητές, και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η Δημοτική μας Αρχή. Καλώ όλες και όλους, όπως πάντα, να δώσουμε το παρόν και σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός, να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των αθλητών, να χειροκροτήσουμε τους συμμετέχοντες με θέρμη, επιβραβεύοντας το F αγωνίζεστε. Σας ευχαριστώ.